Λίμπερο 107,4. Το σχόλιο του διευθυντή του SDNA Βασίλη Παπαθεοδόρου στην εκπομπή Control. Ο κύριος Παπαθεοδόρου είναι έτοιμος. Πάντα έτοιμος. Δεν περιμένει ο κόσμος και δεν ανησυχεί όταν τον αργείτε λίγο γι' αυτό να εμφανιστείτε. Γι' αυτό το κάνω. Το ξέρω, το ξέρω. Μην κηρύξω όμως Amber Alert. Απλά ήθελα να το πεις εσύ. Δεν ήθελα να απλά το κάνω. Τα τηλέφωνα κουδουνίζουν εδώ και καταλαβαίνεις, είναι ώρα αιχμής στο ρεπορτάζ. Γι' αυτό τα λέμε τέτοια ώρα. Ναι. Έχουν βγει και όλα σήμερα διάφορα ωραία. Τι? Από πού θες να ξεκινήσω? Από τα φίδια, από τις αλήθειες, από πού? Από πού θες εσύ, εσύ το κουμάντο, εσύ το τιμόνι τώρα. Εγώ συνοδηγός. Λοιπόν... Σήμερα νομίζω ότι είναι η μέρα που πρέπει να ασχοληθούμε λίγο με την ομάδα του Άρεος. Βεβαίως, και εγώ με πολύ ασχολήθηκα στο ξεκίνημα. Ναι, γιατί έχει ειδησιογραφία πλούσια. Mm. Έχει ένα στοιχείο που θα έλεγα ανατροπής. Θα στο κρατήσω αυτό. Ναι. Περί τίνος πρόκειται, την ανατροπή για τη συνέχεια. Mm-hmm. Κάνω μια προαναγγελία, ας πούμε, σε τίτλους. Τέλεια. Για την ειδησιογραφία του Άρη. Να βάλω διάλειμμα μετά την προαναγγελία και να ξαναγυρίσουμε όπως κάνουν τις εκπομπές. Ναι, βάλε, αλλά δεν έχεις από κάτω να πέφτουν σούπερ. Ναι, όντως. Για πες. Λοιπόν, έχει μεταγραφολογία. Δηλαδή, θα σε ξεκινήσω από τη μεταγραφολογία του Άρη. Ναι. Για πού ακούς τον Πάλμα? Τον έχω ακούσει για Rangers πολύ και για Φενέρ τελευταία. Όχι Φενέρ, Γαλατά τελευταία. Για Τουρκία. Ωραία. Σήμερα ακούστηκε και το όνομα της ΑΕΚ. Έντονα. Mm-hmm. Έχει ξανακουστεί και για τον Πάλμα και για τον Ιτούμπε. Ναι, ναι, ναι. Σωστά. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι η πρώτη φορά. Σωστά. Αλλά εντάξει, είναι ένα καλοκαίρι που ακόμα θεωρητικά πάντα είμαστε στην αρχή του. Καλά, τι καλοκαίρι. Μόνο καλοκαίρι δεν είναι αυτό το οποίο έχουμε. Μια χαρά είναι, Βασίλη μου, μια χαρά είναι. Ναι, ναι, γιατί με την κλιματική αλλαγή κάπου αισθάνεσαι τώρα ότι είμαστε ανάμεσα στον Απρίλιο και πλησιάζουμε προς το Μάιο. Κάπου εκεί είμαστε. Ναι, ναι. Νομίζω ότι πρέπει να έχουμε 24 Απριλίου, ας πούμε, σήμερα. Ναι. Βγαίνουμε με το κοντομάνικο μεν, αλλά τη βροχή δεν τη γλιτώνουμε. Δηλαδή, όσοι οδηγούν και μηχανή και το καταλαβαίνουν τώρα αυτό που λέω. Σήμερα, εμένα περιγράφεις τώρα. Σήμερα αυτό ακριβώς έπαθα. Ναι. Ναι, δηλαδή κοιτάς λίγο πριν βγεις, ανοίγεις το παράθυρο, κοιτάς λίγο στον ουρανό, μπαίνεις στη μετεωρολογική υπηρεσία εκεί που στα app που έχει ο καθένας στο κινητό του, να δει και λίγο τον καιρό. Και μετά κάνεις το απενενοημένο διάβημα να πεις βάζω κοντομάνικο, μακριμάνικο, πώς θα γυρίσω μετά, αν θα έχω αδιάβροχο, που θα κυκλοφορήσω. Και υπόψη να έχουμε 15 Ιουνίου. Τέλος πάντων, είμαστε περίπου 50 μέρες πίσω από το πραγματικό καλοκαίρι. Mm-hmm. Για τον Πάλμα λοιπόν, παρότι είχε ακουστεί πολύ και το KIAEC, την οποία τη βάζω σε ένα αστερίσκο και θα σου πω το γιατί. Γιατί υπάρχει σήμερα μία είδηση που αφορά την ΑΕΚ, γιατί αν παρατηρήσεις όλη την ανθρωπογεωγραφία του ποδοσφαίρου, ναι, ξέρεις, κάποια στιγμή από μια ειδησούλα ψηλή που μπορείς να ακούσεις, μπορεί να κινήσει κάποιος μια διαδικασία. Ναι. Και θα το εξηγήσω. Σήμερα, για παράδειγμα, έχει γραφτεί εντόνως ότι υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα με τον Φερνάντες, ναι, της ΑΕΚ. Mm-hmm. Καταρχήν να πούμε ότι η ΑΕΚ δεν έχει ξεκινήσει προετοιμασία, γιατί θα απορρίσουν κάποιοι πώς τραυματίστηκε. Έκανε ειδικό πρόγραμμα, όπως κάνουν πολλοί αθλητές μόνοι τους το καλοκαίρι για να διατηρηθούν σε μια καλή κατάσταση. Και φαίνεται πως ο Φερνάντες έχει υποστεί έναν τραυματισμό που είναι ανησυχητικός τουλάχιστον για την ΑΕΚ. Αχίλιος, Ναι, ναι, ναι. Είναι κοντά στον αχίλιο ο τραυματισμός του. Δεν ξέρουν ακόμα τι ακριβώς έχει συμβεί. Προφανώς περιμένουν αποτελέσματα μαγνητικών και τα λοιπά για να είναι 100% βέβαιοι. Αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι αν το πρόβλημα είναι σοβαρό, για την ΑΕΚ είναι το μέγεθος δηλαδή του προβλήματος, δεν θα είναι ασήμαντο. Γιατί ναι, δεν είναι ο βασικός παίκτης που θα πάρει την ομάδα στην πλάτη του, αλλά είναι ένας παίκτης του βασικού rotation, έτσι. Δηλαδή είναι στους 16-17 παίκτες οι οποίοι θα παίξουν έτσι κάθε εβδομάδα. Mm-hmm.
Και επειδή παίζει σε μια ευαίσθητη θέση, όπου ας πούμε ότι έρχεται από το πλάι, δεν θα απέκλει ας πούμε μια κίνηση για τον Μπάλμα, εάν τυχόν επιβεβαιωθεί κάτι τέτοιο. Άμα δώσει τα λεφτά, βεβαίως, γιατί όχι. Έτσι δεν είναι. Βέβαια. Είναι ένας παίκτης που, για να μην πω ότι είναι καλύτερος από τον Φερνάντες, λες ότι αν τυχόν τον πάρει ΑΕΚ, είναι... ξεκινάει από, το... από την ίδια αφετηρία και βλέπουμε. Έτσι, συμφωνώ. Και με καλύτερη προοπτική. Συμφωνώ. Και με καλύτερη προοπτική. Η δεύτερη είδηση που ακούσαμε και εμείς εδώ στην Αθήνα και κυκλοφόρησε, γράφτηκε, έπαιξε και στα site, έχει να κάνει με τον, με τον Βραζιλιάνο αμυντικό του Άρη, Φαμπιάνο. Το Φαμπιάνο, mm-hmm. ναι, ο οποίος έχει γραφτεί ότι έγινε επίσημη πρόταση από τον Παναθηναϊκό. Ναι. Δεν υπάρχει επίσημη πρόταση από τον Παναθηναϊκό, ούτε ανεπίσημη πρόταση, ούτε πρόταση. Φιλολογικό ενδιαφέρον, αυτή είναι η άλλη ατάκα. Ναι, θα έλεγα ότι υπήρχε, όχι υπάρχει, υπήρχε ένα φιλολογικό ενδιαφέρον, όχι σήμερα. Άρα είναι πολύ μακριά από το να συζητήσουμε κάτι σε μια ρεαλιστική διάσταση, ας πούμε, ναι, για τον Φαμπιάνο και τον Παναθηναϊκό. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει θέμα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Εάν υπήρχε, θα ήταν για τέταρτο στόπερ. Γιατί ο Παναθηναϊκός ψάχνει ένα παίκτη που θα αντικαταστήσει τον Σάντλια. Ναι. Και τον Μπούγκουρα. Και ψάχνει δύο παίκτες. Ο ένας παίκτης λοιπόν που θα πάρει ο Παναθηναϊκός θα είναι πρώτος. Δηλαδή πρέπει να είναι μπροστά και από τον Μάγνουσον και από τον Σέγκεφελτ. Και ο άλλος παίκτης που θα πάρει θα ήταν για τέταρτο. Τον πρώτο ψάχνει βασικά. Για τον τέταρτο θεωρώ ότι δεν είναι αυτή τη στιγμή η προτεραιότητα του Παναθηναϊκού Φαμπιάνο. Άρα δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο ζήτημα να συζητήσουμε εδώ πέρα. Ναι, και ο Φαμπιάνο είναι μια περίπτωση δύσκολη για τον Άρη. Εννοώ ότι θέλει να ανανεώσει. Γιατί εντάξει, δεν παραγνωρίζει κανένας ότι δεν αφισβητεί κανένας την αξία του. Φυσικά είναι και μεγάλη. Από τους καλύτερους αμυντικούς, ναι, που έχει στο ελληνικό πρωτάθλημα που έχουμε. Ναι, ναι, συμφωνώ. Αλλά θέλει και... συμφωνώ. Είναι πολύ μεγάλες, μεγαλύτερες οι απαιτήσεις του. Οικονομικές. Ναι, εντάξει. Θεωρώ ότι για το επίπεδο του Παναθηναϊκού θα ήταν νορμάλ, ας πούμε, οι απαιτήσεις του. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι το πρόβλημα θα ήταν το συμβόλαιο το οποίο θα ζητούσε ο ίδιος. Ούτε καν η διαπραγμάτευση με τον Άρη. Γιατί τώρα από ένα παιδί που είναι 31 στα 32, πόσο είναι ο Φαμπιάνο, τόσο δεν είναι. Νομίζω ότι. Κάπου εκεί είναι. Mm-hmm. Ναι. Δεν νομίζω ότι θα είχε πολύ μεγάλες αξιώσεις ο Άρης. Είναι το 91 γεννημένος, 32 αυτή τη στιγμή, πάει στα 32 τέλος πάντων, κλείνει τα 32 τον Νοέμβριο. Εντάξει, δεν μπορεί να έχει τώρα τρελές απαιτήσεις. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ όμως ότι είναι ένας αξιόλογος ποδοσφαιριστής. Ψάχνει κάτι άλλο αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός. Δεν είναι... Δεν στον καίω, δεν λέω ότι δεν υπάρχει πουθενά το όνομά του. Θεωρώ ότι είναι μέσα σε μια λίστα του Παναθηναϊκού. Δεν πιστεύω ότι είναι πολύ ψηλά αυτή τη στιγμή. Mm. Και σίγουρα, και σίγουρα δεν έχει γίνει καμία κίνηση. Όχι επίσημη πρόταση, ούτε ανεπίσημη, ούτε τηλέφωνο, ούτε μήνυμα, ούτε SMS, ούτε WhatsApp, τίποτα. Ναι. Κατάλαβα. Παρένθεση, μιας και μιλάμε για τον Άρη, πριν από λίγα λεπτά ανακοίνωσε μπασκετική παρένθεση ο Άρης ότι συμφώνησε με τον Γιάννη Καστρίτη να συνεχίσει συνεργασία του για τα επόμενα δύο χρόνια, δηλαδή ως το 2025. Ναι. Καλή κίνηση, καλός προπονητής. Και ο τρόπος που λειτουργεί ο Άρης, ανοίγω μια μικρή παρένθεση εδώ, ο μπασκετικός Άρης, μ' αρέσει γιατί είναι και νοικοκυρεμένος, δηλαδή δεν προσπαθεί να φτάσει πιο μακριά από εκεί που μπορεί να φτάσει τσέπη του. Και κάνει έξυπνες κινήσεις, δηλαδή αυτούς τέλος πάντων τους στόχους τους οποίους εντοπίζει και προσπαθεί να κλείσει, είναι κοντά στις οικονομικές του δυνατότητες και παίχτες με κίνητρο, προπονητές με κίνητρο, γιατί ο Καστρίτης τέριαξε με τον Άρη. Νομίζω δηλαδή ότι είναι μια καλή, όπως το είπες, μια καλή κίνηση, είναι καλός προπονητής, έχει καλό προφίλ. Είναι από τα σύγχρονα παιδιά της προπονητικής στην Ελλάδα και έχει δίκιο ο Άρης που τον εμπιστεύεται. Έχει δικαιωθεί δηλαδή ήδη, όχι έχει δίκιο, έτσι. Έχει δικαιωθεί ήδη που τον εμπιστεύτηκε. Και να πούμε ότι η ΚΑΕ Άρης είναι στην ίδια μοίρα, να το πω έτσι, με την ΠΑΕ Άρης. Πληρώνουν και αυτοί, έχουν να τρέξουν το ρόστερ, την ομάδα
της επόμενης σεζόν, ας πούμε, και την προηγούμενη όπως τελείωσε, αλλά πληρώνουν και αμαρτίες του παρελθόντος, έτσι, που προκύπτουν καθημερινά. Και ο Μπασκετικός, και ο Αρμανίτης δηλαδή, και ο Καρυπίδης, το ίδιο πράγμα. Ξαφνικά ξυπνάνε και βλέπουν τώρα... ένα σιάτικο από τα προηγούμενα χρόνια. Ναι. Πώς το είπες αυτό, ένα σιάτικο. Ναι, από την Ασία είναι, θέλω να πω, ασιάτικο. Κατάλαβα. Βλέπεις ότι, όπως ακριβώς το είπες, εκεί που ξαφνικά έχεις να πληρώσεις, ας πούμε, τον Καστρίτη, τώρα που τον πιάσαμε, ξαφνικά σου έρχεται, ξέρω εγώ, και ένα πεσκέση ότι χρωστάς το Λέσιτς. Και λες, πότε ήταν αυτός. Ναι. Το δημιουργείς. Το Λάζαρο. Μα τι να πω, μα είναι από τα παλιά, τόσο παλιά αυτά τα χρέη που συνεχίζουν και ακολουθούν τις ομάδες που δεν μπορούν να απαλλαχθούν. Και είδες πόσο μεγάλη σημασία έχει το να μπορέσουμε να ανεβάσουμε το επίπεδο του ανταγωνισμού. Φέτος δηλαδή αυτό που έγινε στο ποδόσφαιρο δεν είναι τυχαίο. Το πόσο καλό πρωτάθλημα παρακολουθήσαμε σε επίπεδο ανταγωνισμού, ασχέτως τι έγινε, τι μπορεί να καθένας να καταμαρτυρήσει με διαιτησία, με παρασκήνιο, με ΕΠΟ, Λίγκα, οτιδήποτε. Είδαμε ένα πρωτάθλημα που ήταν πολύ ανταγωνιστικό. Γιατί συνέβη αυτό? Μα συνέβη γιατί, όχι γιατί ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός ήταν απλά ένα κλικ κάτω, ήταν γιατί οι ομάδες που δεν ήταν καν στο χάρτη του ανταγωνισμού, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ, βγήκανε μπροστά. Βγήκαν στην επιφάνεια. Έγιναν ανταγωνιστικοί. Είδαν στα μάτια τους αντιπάλους τους και πλέον είχαμε προτάσματα τεσσάρων. Και δυσκολεύομαι να δω πώς δεν θα είναι και του χρόνου το ίδιο. Έτσι, δηλαδή, ναι. Τι θα γίνει. Μακάρι, θα ναι. πηγαίνει μια ομάδα, ξέρω εγώ, από αυτές και θα χάνει στον Αστέρα Τρίπολης, στον Ατρόμητο, στο. Μόνο έτσι μπορεί να πεις ότι θα μείνει πίσω στη διεκδίκηση του τίτλου. Που δεν, εντάξει, δεν αποκλείεται. Άμα δεν πιάσει μια συνταγή, δεν λέω ότι είναι απίθανο, αλλά. Η προϋπόθεση στην οποία ξεκινάμε είναι πάλι για ένα πρωτάθλημα που θα έχει ανταγωνισμό. Το γυρίζω αυτό στο μπάσκετ και λέω ότι για σκέψου λοιπόν να ανέβαινε ο Άρης. Να μπορούσε δηλαδή εκεί που έχει μπάτζετ τώρα 500, 600, 700 χιλιάρικα βαριά-βαριά να το κάνει ένα 300. Ναι, που κάνουν παπάδες τώρα με αυτόν τον κόσμο. Με τον κόσμο του Άρη από πίσω. Που αυτή τη στιγμή, ας πούμε, πίσω από τους δύο μεγάλους, αν δεις και σε επίπεδο εισιτηρίων, μόνο ο Άρης μπορεί να φτάσει τόσο ψηλά. Γιατί ο Άρης το γεμίζει κάθε εβδομάδα σχεδόν το γήπεδο. Ναι. Ή αν δεν είναι γεμάτο, έχει μια πληρότητα 80%. Ναι. Έχουμε βασιλετικό κοινό, εδώ πέρα. Και στον Άρη και στον ΠΑΟΚ μπορεί να το γεμίσουμε 2-3 κινήσεις. Αρκεί να νιώθουν. Εύκολα. Τι θέλω να πω. Να πάμε στον ΠΑΟΚ λίγο. Γιατί ακούω καινούργια ονόματα. Για ενδιαφέρον ομάδων λέω, γιατί για παίκτες μετά το Σενεγαλέζο που ακούστηκε χθες δεν έχουμε κάτι καινούριο σήμερα. Δεν προέκυψε κάτι, τουλάχιστον μέχρι την ώρα που μιλάμε. Εντάξει, εγώ είπα στην αρχή, Βασίλη, μια παραφιλολογία που υπήρξε για το Λιβάγια. Είπα στην αρχή ότι θα ήθελα να. Πώς το λένε, είναι τόσο καλό για να είναι αληθινό. Τον θέλω εγώ αυτόν πολύ. Πάρα πολύ. Αυτό το παίκτη. Αλλά. Δεν ταιριάζει στα πλάνα του Λουτσέσκου, λέει ο, ναι. ο Λιβάγια. Δεν ταιριάζει. Ναι. Γιατί, δεν μαρκαρεί. Κοίταξε, έχει ένα πρόβλημα. Δεν θα το έλεγα πρόβλημα. Το προσδιορίστο με το Λιβάγια είναι ποια είναι η θέση του. Ακριβώς. Δηλαδή, δυσκολεύομαι να καταλάβω, που τον έχουμε δει εδώ τόσα χρόνια, δυσκολεύομαι να σου πω, αν μου πεις, παίζουν ποια είναι η θέση του. Με μία λέξη. Επιθετικός. Όχι, όπως λέγαμε αλλά παλιά. Τι επιθετικός. Όπως λέγαμε παλιά. Μπροστά. Τι επιθετικός. Εννιάρι, ψευτοενιάρι. Μπροστά, ναι. Αυτό που λες. Μπροστά. Στην Αλάνα φύγε μπροστά. Πού παίζεις εσύ. Μπροστά. Παίξε μπροστά. Ναι. Είναι παλιά σκοπής λίγο το στυλ του Λιβάγια. Νομίζω ότι περισσότερο σε ένα 4-4-2 θα μπορούσε να παίξει σαν δεύτερος επιθετικός. Έχεις δίκιο όμως ότι είναι παιχτάρα. Είναι παιχτάρα. Και είναι και αλήτρα. Και είναι και αλήτρα, έτσι. Ναι, ρε Βασίλη, ναι, έτσι ακριβώς. Ναι. Εμένα αυτοί οι προσφέρτες μου αρέσουν δεν και είσαι, αυτοί οι άντρες. Δεν είσαι υπέρ των καλών παιδιών. Όχι, ναι. Όχι, με τίποτα. Θέλεις, εσύ εγώ τον θέλεις τώρα ένα 88. Σημαντικό. Ένα 88 με το μαλλί εκεί. Ναι. Και να έχει και ένα τσαμπουκά. Δηλαδή από κάτι, από μια φασαρία σε ένα μπαρ. Περισσότερο ναι. Λατίνοι είναι αυτοί. Λατινοαμερικάνοι μάλλον. Αουγκούστο βλέπω, ενδιαφέρον. Εντάξει, κοίταξε, τώρα θα αρχίσουμε να διαβάζουμε διάφορες τρέλες. Για παράδειγμα και αυτό με τον Κωνσταντέλια σήμερα που βγήκε από ένα Αυστριακό
θεωρώ ότι μάλλον είναι στο πλαίσιο αυτό που σου έλεγα στην αρχή του μεταχρονολογημένου ενδιαφέροντος. Δηλαδή, αυτή πρέπει να το έμαθε να έχει γίνει το ενδιαφέρον τον Απρίλιο και το έγραψαν σήμερα. Είναι το δεύτερο. Αυτοί γράφουν για το δεύτερο. Εδώ έχουμε φτάσει στο τρίτο. Το δεύτερο ποιο? Των Αυστριακών. Μετά το 8. Ναι. Ναι. Ναι, 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 ναι. Εντάξει, νομίζω ότι είναι μακριά. Αυτή τη στιγμή δεν έχει γίνει κάτι που να έχει προχωρήσει τη διαδικασία. Mm. Γιατί αν έφτανε στο 12 που λέγανε σήμερα, ναι, θα σου έλεγα ότι σοβάρεψε πολύ η συζήτηση. Εγώ αυτό νομίζω ότι έχει γίνει. Τη σοβάρεψε πολύ και είναι εκεί. Ναι, δεν έχει γίνει. Πάω και θέλει 15 γίνει, όμως. Ναι, αν είχε γίνει θα σου το έλεγα. Mm. Μα κοίταξε, άμα θέλει 15 και σου δίνει 12, εντάξει. Λες ότι με κάποιο τρόπο μπορεί να βρεθεί η λύση. Μεταπόληση, το κάνεις 13, ανέβασέ μου το ποσοστό μεταπόλησης, βάλε μου και ένα bonus άμα παίξεις Champions League ή Europa League. Να τη βρούμε την άκρη. Κάτι, δε, αυτό. Αλλά το 8 με το 15 πώς θα μαζευτεί, δεν γίνεται. Εντάξει, κάνουμε. Ντόγκλας, βλέπεις κάτι εκεί από Ρωσία, δηλαδή αυτός τώρα να πάει. Δεν έχει προκύψει, δεν νομίζω ότι έχει προκύψει. Παντρεύτηκε και όλος το παλικάρι μας. Εντάξει. Ξέρεις, αν παντρεύεσαι, μπορεί να αλλάξει και το προαπαιτούμενο του παίχτη. Μπορεί να πει ότι δεν είναι πλέον μόνο φιλοδοξία μου να παίξω μπάλα, να βγάλουμε και κανένα ευρώ. Αν τους απορώ με τους πόσους. Άμα βγάζω ένα εκατομμύριο, μήπως να βγάλω 2,5. Βασίλη, εγώ απορώ. Πάντα είχα απορία. Ναι. Οι ποδοσφαιριστές και οι βασκεμπολίστες, ας πούμε, και αυτού του επίπεδου, αλλά και υψηλότερου, ας πούμε, πολλά τα εκατομμύρια, απορώ γιατί παντρεύονται. Εκτός αν έχουν υπογράψει καμιά ρήτρα, κάνα συμβόλαιο κτλ. Που τα λέει εκεί λίγο καλύτερα τα πράγματα. Να κάνω μια εκτίμηση τώρα στο 90 που είμαστε. Ναι, κάνε. Λοιπόν, τώρα που είμαστε 15 Ιουνίου, και ελπίζω να το θυμάσαι αυτό, όταν τέλος πάντων, όταν και αν προκύψει, έχω μια εντύπωση ότι ενώ υπάρχει μια γενικότερη ηρεμία αυτή τη στιγμή, δηλαδή η θάλασσα είναι λάδι. Λάδι, έτσι. Λες τι γίνεται, δεν θα κουνηθεί φύλλο. Κάποια στιγμή πιστεύω θα ξεσπάσει καταιγίδα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Θα ξεσπάσει καταιγίδα μεταξύ των ομάδων του ελληνικού ποδοσφαίρου. Τι καταιγίδα είναι αυτή? Τι εννοείς, πώς είναι? Καταιγίδα. Μπορά. Τι. Πώς θα το πω. Μεταγραφική καταιγίδα. Α, πες το, έτσι πως το είπες. Νόμιζα θα αρχίσουν να μαλώνουν μεταξύ τους. Όχι, έτσι αλλιώς μαλώνουν. Δεν χρειάζεται επιπλέον λόγο. Ναι, αλλά αυτός θα είναι ένας σοβαρός λόγος, ας πούμε, να ξαναμαλώσουν. Γιατί ως τώρα το έχεις ακούσει πουθενά να έχουν αμαλώσει για κάποιο λόγο? Εννοώ μεταγραφικό. Όχι. Όχι. Έτσι δεν είναι? Έχεις ακούσει κάποιο παίκτη του ΠΑΟΚ να πηγαίνει στην ΑΕΚ, τη ΑΕΚ να πηγαίνει στον ΠΑΟΚ? Όχι, αλλά πολύ μου αρέσουν εμένα αυτά. Τα θέλω. Τα αγαπώ. Ναι. Ναι, το ξέρω. Επειδή σ' αρέσει το αλατοπίπερο, λοιπόν, πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα πέσει, θα χυθεί το αλατοπίπερο, δεν θα βγει από τις τρυπούλες, θα ανοίξει το καπάκι και θα πέσει όλο μαζί. Το αλάτι... Αυτή η αίσθηση είναι. Ναι. Αυτή η αίσθηση είναι που έχω. Και το λέω γιατί φτάνουν πληροφορίες στα αυτιά μου ότι ασχολούνται κάποιοι με παίχτες άλλων. Ω, Βασίλη, το κερασάκι ήταν πολύ ωραίο τώρα αυτό που έβαλες. Ναι. Ναι, από εκεί, από Έδεσα, από Αριδαία, εκεί είναι τα καλά κερασιά. Και εδώ θα στο κλείσω λοιπόν τώρα, λέγοντάς σου να καταλάβεις, θα σου πω ένα παράδειγμα. Ναι, για πες. Εντάξει. Ναι. Ωραία. Ξέρεις, ο κύριος Μπακαμπού, που ήταν ο πρώτος σκόρερ φέτος στο πρωτάθλημα, ότι το συζητούσε να μείνει στην Ελλάδα. Το ξέρεις αυτό? Κάτι πήρε τα αυτή μου, αλλά δεν. Εκείνη τη μέρα που είπα ότι το θέλω. Κάπου πήγε τώρα, βέβαια. Έσκασαν κάτι εκατομμύρια εκεί. Τρία, ξέρω εγώ, εκατομμύρια το χρόνο. Λέει κάτι τρελά νούμερα. Του έδωσαν. Είναι και 32. Οπότε λέει, γιατί να μην πάω. Και καλά έκανε κιόλας. Να πάει να παίξει σε κάποια ομάδα. Δεν θυμάμαι πού, στα Εμιράτα τέλος πάντων που πήγε. Αυτός έχει ξαναπάει, δεν έχει ξαναπάει εκεί. Ναι, ναι, ήταν, έχει ξαναπάει. Ναι, ναι. Πήγε. Ναι, τώρα, τον Απρίλιο όμως έκλεισε. Τον Απρίλιο έκλεισε τα 32. Εντάξει. Σου λέει να μην πάω να κάνω. Τι ένα 800. Να μην πάω να κάνω 2 χρόνια ακόμα συμβόλαιο. 3. Ναι, ναι, να τα κάνει. Δηλαδή, αν του κάνει 3 χρόνια συμβόλαιο, 10 εκατομμύρια, δεν τα παίρνει. Τι να κάνει. Ναι, θα τα πάρει το παιδί, εντάξει. Θα τα πάρει. Για κάποιο λόγο, λοιπόν, πιστεύω ότι αν ο Μπακαμπού δεν πήγαινε εκεί, θα πήγαινε στην ΑΕΚ. Ωραία θέματα είναι αυτά.
Πολύ ωραία θέματα. Τι θέλω αυτή την κοντρίτσα μεταξύ των πέντε μεγάλων να γίνει κανένα τέτοιο έργο. Και σου λέω, για φαντάσου, να αρχίσουμε τώρα να συζητάμε τέτοια. Εκεί που λες, θα με θυμηθείς, γιατί κάποια στιγμή θα πεις τι ωραία που τα λέγαμε τότε τον Ιούνιο που ήταν χαλαρά όλα με το καφεδάκι μας εδώ και τέτοια. Τώρα, κάποια στιγμή λέει προς το τέλος του μήνα θα γίνει, προς τις αρχές του άλλου. Βλέπω γενικά κάποιοι να ξύνονται στην κλίτσα. να το κάνουν λίγο ροντέο. Τέλεια. Το θέλουμε το ροντέο, έτσι δεν είναι. 100-0. Εννοείται ότι το θέλουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έγινε. Να είσαι καλά, Βασίλη. Ευχαριστώ πολύ.